Τι πρέπει να τρως ή να πίνεις κατά τη διάρκεια των προπόνησεών σου? Ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι για την προπόνηση του μαραθωνοδρόμου είναι ότι πρέπει να τρέχετε ή να πίνει υγρά κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Πάλι όπως λέμε, επειδή είναι αρκετές ώρες οι προπόνησεις που κάνω, χρειάζεται ανακαταχτά διαστήματα να καταναλώνουν υγρά που να περιέχουν τους ηλεκτρολίτες με ένα μικρό ποσοστό γλυκόζης, ζάχαρης δηλαδή, και να καθυστερούν αυτή την κόπωση, αλλά επίσης να προπονήσει το στομάχι του να δέχεται κάποια μορφή στερεάς τροφής. Αυτό μπορεί να είναι είτε κάποιο μικρό κομμάτι μπανάνας, κάποιο φρούτο που μπορεί να είναι σκολοχώνευτο δηλαδή, ή κάποιο ξακεράκι, ή κάποια άλλα διάφορα συμπληρώματα, είτε σε μορφή τζεγιόν, είτε σε κάποια άλλη πιο στερεά μορφή, που μπορεί πάλι να βοηθήσει το να βάλουμε πίσω κάποια από την γλυκόζη που χάνεται λόγω των προπονήσεων και πάλι να καθυστερήσουμε την κόπωση όπως μπορούμε. Η κόπωση σίγουρα θα έρθει στο μαχαίρι, αλλά με το να προπονήσει το στομάχι, να δέχεται κάποια τροφή είτε σε στερεά μορφή είτε σε υγρή μορφή, καθυστερούμε όσο μπορούμε αυτή την κόπωση.